Επειδή το πρώτο μέρος συνήθως βγαίνει με μία ανάσα, πάμε στη Ζάκρο. Πάμε στη Ζάκρο να δούμε εικόνα, να πάρουμε κλίμα, να δούμε τι επικρατεί εκεί, πώς νιώθουν οι κάτοικοι, έχουν επιστρέψει σε μία κανονικότητα, περιμένουν και τους πρώτους τουρίστες. Εκεί είναι ένας μαγευτικός τόπος, ευλογημένος τόπος. Κύριος Κωστής Κεκερίδης είναι ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ζάκρου. Εδώ η Κρήτη TV αγαπάει τη Ζάκρο, κύριε Κεκερίδη. Δεν έχετε παράπονο? Όχι, κανένα. Καλησπέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Πού βρίσκεστε, για πείτε μου λίγο. Είμαστε στην Κάτω Ζάκρο, στην παραλία και σας περιμένουμε. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Επικοινωνήσαμε το μεσημέρι. Λογικά έχετε και οπερατέρ εκεί εντός εισαγωγικών να ναι. Σας και μετακινεί στην κάμερα του κινητού. Είναι νωρίς να μιλάμε για τουρισμό, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, υπάρχει διάθεση. Το κλίμα είναι θετικό. Ναι, θεωρώ ότι το κλίμα είναι θετικό. Δειλά-δειλά να πω ότι αρχίζουν κάποιοι τουρίστες και έρχονται. Πιστεύω ότι τα μηνύματα από ό,τι ακούω και από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και από τις ταβέρνες για κρατήσεις είναι θετικά. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Συνήθως, διαχρονικά, κάθε χρόνο, ποιοι στηρίζουν εκεί τον τουρισμό της Ζάκρου? Περισσότεροι κριτικοί, Έλληνες, ξένοι, για πείτε μας. Όχι, όχι. Περισσότεροι είναι ξένοι. Είναι Γάλλοι, είναι Ιταλοί, Γερμανοί. Αυτές οι τρεις χώρες είναι οι περισσότεροι τουρίστες εδώ. Και φυσικά έρχονται και κριτικοί. Και Ηρακλειώτες, να το πω. Είναι αρκετοί κάθε χρόνο. Μάλιστα, εκεί στην παραλία βέβαια δεν βλέπω κανέναν. Έχει κρύο, έχει βοριαδάκι? Όχι, έχει η παραλία, απλά δεν τους δείχνουμε γιατί. Για πείτε μας λίγο, εκεί οι επιχειρήσεις έχουν ανοίξει? Οι επιχειρήσεις έχει ανοίξει το 90%. Αυτή την Παρασκευή θα είναι ανοιχτά όλα 100% από ό,τι πληροφορήθηκα και πριν λίγο. Ναι. Είναι έτοιμοι. Κάποιοι δηλαδή έχουν ανοίξει από τις 15. Πότε ήταν που άνοιξε η εστίαση επίσημα. Ήταν έτοιμοι και ανοίξει κανονικά. Ένα-δύο καταστήματα ακόμα θα ανοίξουν την Παρασκευή αυτή. Μάλιστα. Ετοιμάζεται εκεί σαν τοπική κοινότητα, με φόντο βέβαια και την άρση των όποιων περιορισμών, λέω πανδημίας, ετοιμάζεται κάποιες δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα μέσα στο καλοκαίρι? Ναι, να πω ότι και το Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι εκλεγμένο πριν από μία εβδομάδα. Απλά δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση ακόμα για τις εκδηλώσεις του τι μπορεί να γίνει. Στη Ζάκρο γίνονται εκδηλώσεις κάθε χρόνο και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και από το Δήμο. Απλά περιμένουμε επίσημα ανακοινώσεις για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σεζόν να ευχηθούμε. Εδώ είμαστε, πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε, θα τα ξαναπούμε. Είστε σε ένα ευλογημένο, σε ένα πανέμορφο τόπο και είναι υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Να είστε καλά. Καλό τάξιδο και το Συμβούλιο. Να πούμε. Λοιπόν.